κύριε Ψωμιάδη, μία από τα θέματα εδώ τώρα της επικαιρότητας είναι έτσι καυτά και φλέγοντα. Εσείς πώς βλέπετε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις των ταξί? Κοιτάξτε, αγγίζετε ένα ευαίσθητο θέμα. Γιατί με έχετε τρελάνει. Εκεί που φτάσαμε, πρέπει όλοι να βάλουν νερό στο κρασί τους. Και πάνω απ' όλα ο στρατάρχης των ΕΣΕΣ, ο κύριος Αγκούσης. Σκληρή κουβέντα, αλλά δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και επειδή θα μου επιτρέψει και μην το παρεξηγήσετε, επειδή αγνοείται ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει ένας από τους δύο αντιπροέδρους, ο κύριος Πάγκαλος δεν έχει αρμοδιότητες, ο κύριος Βενιζέλος χθες θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες, να δώσει λύσεις στο θέμα. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Κύριε Ψωμιάδη, έχετε δίκιο. Τώρα το πάμε και λίγο ενημερωτικό, αλλά είναι και η επικαιρότητα τέτοια που δεν μπορώ να μην το ρωτήσω τώρα που τον έχω εδώ απέναντί μου, Ελένη. Αλλά συγγνώμη, κύριε Ψωμιάδη, τις κινητοποιήσεις που έχουν φτάσει στα άκρα σε τέτοιο βαθμό, δεν τις αντιμετωπίζετε αντιστοίχως και αναλόγως? Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα στο καλοκαίρι, που θα μου πείτε ναι, και η κυβέρνηση άνοιξε αυτό το θέμα σε αυτή την περίοδο την τουριστική που η Ελλάδα περιμένει να μαζέψει ό,τι μαζέψει και όλα τις τα έσοδα από αυτή την περίοδο. Ναι, ωραία. Ας αφήσουμε την κυβέρνηση, ας πούμε ότι είναι φάουλ. Ωστόσο, οι οδηγοί των ταξί, τις άλλες επαγγελματικές κατηγορίες δεν πρέπει να τις αναλογιστούν. Εγώ είπα να βάλουν νερό στο κρασί τους, διότι δεν είναι δυνατόν η μία κοινωνική τάξη να έρχεται απέναντι στις άλλες. Από εκεί και πέρα, δεν έπρεπε καν το θέμα να έρθει μέσα στο καλοκαίρι. Κύριε Ψωμιάδη, είναι και αυτό ένα θέμα. Δύο λεπτά. Αλλά επειδή μιλάτε για παρανομίες, η πρώτη παράνομη στην Ελλάδα είναι το ίδιο το κράτος. Πάντως, η ίδια κυβέρνηση, η σημερινή, η χθεσινή, η αυριανή. Θυμάμαι τον κύριο Λειτουργεί Καραμαλή. Λειτουργεί μέσα στην ανομία, διότι θα σου πω κάτι. Πληρώνει σήμερα το κράτος. Κύριε Ψωμιάδη. Πληρώνει τους οργανισμούς, πληρώνει τους πολίτες, πληρώνει εκεί που χρωστάει, δεν πληρώνει κανένα. Δεν υπάρχει κράτος δυστυχώς και ασφαλή. Ένας περιφερειάρχης, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται με τον Καλλικράτη. Ένα Καλλικράτη που απέτυχε και Ραγκούς. Και δεν το λέω εγώ, τα λένε οι υπουργοί, κύριε, το λένε οι του Πασόκ. Η επικαιρότητα αλλά είναι. Να σα πω και κάτι. Στη δημοκρατία, παιδιά, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Αν έχουμε δημοκρατία, εγώ σα λέω, δεν πιστεύω σε αυτό. Η αλήθεια δημοκρατία είναι, κύριε Ψωμιάδη. Είναι δυνατόν να συνεχίζετε τρίτη και τέταρτη εβδομάδα αυτό το χάλι? Είναι για όλου πολύ δύσκολο και ειδικά σε αυτή την περίοδο που περιμένει η Ελλάδα να έχει έσοδα από την τουρισμό. Ασυγκίνητο, γιατί μένει ο Άρχον αυτό ο Ραμπούς. Παρόλο ότι εδώ και 10 μέρε λέει, παιδιά, διαλύστε το. Άντε σε μας, αφήστε. Και άλλοι αρχηγοί έχουν λάθος. Αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι να. Γιατί δεν είναι τέτοια πίεση? Να καθίσουν να τραπέζουν γιατί δεν θα κάνουμε τίποτε. Άντε να ρωτήσουμε, κύριε. Με έχετε μπερδέψει πάντως. Μία μου λέτε αυτό, μία μου λέτε το άλλο. Που δεν μπορούμε να πιστεύουμε και στον Θεό και στον Αλλάχ. Αυτό το λέω κάθε μέρα. Αποφασίστε. Κύριε... Αμέλεια, κύριε Ψωμιάδη, με συγχωρείτε. Χίλια συγγνώμη. Ζητάω χίλια συγγνώμη και από τους δυο σας. Απλά θα πρέπει έτσι να πάμε λίγο παρακάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη, που ήσασταν στην παρέα μας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας. Και φαντάζομαι ότι με την Αμέλεια Αναστασάκη θα ξαναβρεθείτε, γιατί είμαι βέβαιη. Είμαι βέβαιη ότι θα βρεθείτε στο ρυθμό της ημέρας. Με πολύ σύντομα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού ο κ. Ψωμιάδης θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία να τον βγάλουμε και μία από τις επόμενες ημέρες, έτσι σε ζωντανή σύνδεση από το στούντιό μας που επάνω. Βεβαίως.